Μιλώντας για τους θεσμούς. Αυτά ήταν δεσμεύσεις της Ελλάδας. Μιλώντας για τους θεσμούς, κύριε Σκυλακάκη, σας έχει ασκήσει κριτική το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι πια την έχει υιοθετήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι άλλα λέτε μέσα και άλλα λέτε έξω ότι θα κάνετε μέσα. Και στέκεται το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, και επειδή είναι και δική σας αρμοδιότητα, έχετε γνώση, θα ήθελα να μας απαντήσετε σχετικά. Ναι. Λέτε ότι λέει το ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται αύξηση μισθών κατά 25% σε ένα βάθος τετραετίας, ενώ στο μεσοπρόθεσμο που καταθέσατε στην Ευρώπη προβλέπετε 13% αύξηση μισθών. Θέλετε να μας απαντήσετε από αυτό? Πρώτον, δεν έχουμε καταθέσει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σταθερότητας. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν αυτό το λάθος συστηματικά. Γιατί έχει διαφορά? Γιατί το μεσοπρόθεσμο καλύπτει ένα χρόνο παραπάνω. Το πρόγραμμα σταθερότητας καλύπτει ένα χρόνο λιγότερο. Μέχρι πότε φτάνει δηλαδή το σταθερότητας? Μέχρι το 26. Δεν καλύπτει όλη τη τετραετία. Μάλιστα. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, στο μεσοπρόθεσμο, στο πρόγραμμα σταθερότητας, και τόσο ευχαριστώ που είναι πει μεσοπρόθεσμο, κάτι λίγο λάθος. Είδατε. Στο πρόγραμμα σταθερότητας, Να σας ζητήσω, κύριε Σκυλακάκη, με συγχωρείτε, αν μετακινήσετε, αν μπορείτε να μείνετε σταθερό σε ένα σημείο, γιατί κάπως χάνετε λίγο η... Τώρα, σας με ακούτε πολύ καλύτερα. Ίσως ήταν τα ακουστικά το θέμα. Ελάτε. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα σταθερότητα λοιπόν δεν περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα. Δεν περιλαμβάνει τις καινούργιες πολιτικές. Δηλαδή, όλες τις πολιτικές, το αφορολόγητο, αυτά τα τρία που είναι μεν ως δημοσιονομικός χώρος, δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνοντας ως δημοσιονομικός χώρος, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο μακροοικονομικό σενάριο. Άρα δεν τα έχετε πει έξω ότι θα τα κάνετε? Όχι, γιατί... έχουμε έξω. Αυτά είναι προκλητικές μας δεσμεύσεις. Έχουμε βάλει τον χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος μεταξύ του 2,3, του 2,5 και του 3, κάτι που θα έχουμε, που γράφουμε στα τρία πρώτα χρόνια, 3, κάτι. Δεν έχει γραφτεί εκεί. Και του 2% που είναι αυτό που εκτιμούμε ότι θα έχουμε ως υποχρέωση. Αυτό λοιπόν δεν περιλαμβάνεται μέσα. Αυτό έχει κάποιες μακροοικονομικές εκτόσεις που αλλάζουν. Κύριε Σκυλακάκη, επειδή όπως καταλαβαίνετε είναι και τεχνικό το θέμα και ούτε τη γνώση είναι διαθέτουμε. Τεχνικό, ναι, αλλά όμως. Άλλους δύο λόγους πρέπει να βάλω. Προσπαθώ όμως να ακόμη δεν έχω ακούσει όμως την απάντηση. Ισχύει ότι λέτε έξω ότι θα δώσετε αυξήσεις 13% μέσα, ενώ μέσα λέτε ότι θα δώσετε αυξήσεις 25%. Ότι αυτό που λέμε είναι το no policy change σενάριο. Αυτό που θα υπήρχε αν δεν καταμέναμε τις εκλογές και δεν κερδίζαμε τις εκλογές. Δεν περιλαμβάνει την επόμενη. Δεν περιλαμβάνει τις πρακτικές εισφορές που έχουμε δεσμευτεί και που έχουν άμεση επίπτωση. Δεν περιλαμβάνει την αύξηση του κατώτερου μισθού, η οποία είναι δέσμευσή μας, 950, η οποία επιδρά πολύ σημαντικά στο μέσο μισθολογικό κόστος. Συνεπώς, είναι σαν να μην κάνουμε εκλογές. Κάνουμε εκλογές και εφαρμόσουμε το πρόγραμμα. Ναι, απλώς προσπαθούμε να καταλάβουμε αν αυτό σημαίνει ότι είναι κοστολογημένα ή δεν είναι. Νομικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί φτάνουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα σταθερότητας τις προεκλογικές μας υποσχέσεις. Εσείς όμως δεν είπατε ότι όλα αυτά έχουν κατατεθεί έξω. Όσες φορές έχω ρωτήσει συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας. Τα δημοσιονομικά, όχι το. Το άλλο που έχει κατατεθεί είναι το η μισθή μέχρι το 26, σαν να μην επρόκειτο να υπάρχουν αλλαγές. Αλλά οι αλλαγές είναι στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα, κύριε Σκυλακάκη, θα σας πω, να σας πω ποιο είναι το θέμα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σας το θέτω δημοσιογραφικά. Όσες φορές μιλάμε για κοστολογήσεις προγραμμάτων, εσείς κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί εσάς κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του κοστολόγηση. Δεκτή, μη δεκτή, άλλη συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς τα έχουμε κοστολογήσει όλα, γιατί τα έχουμε αναλυτικά, λεπτομερώς στείλει στους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνω εγώ από τους συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, ναι. Θα αγανακτήσω λίγο, αλλά μου φαίνεται λίγο αστεία. Η κοστολόγηση δεν είναι κανένα μεγάλο θέμα. Επειδή την ακούω και από εκεί. Η Νέα Δημοκρατία την έκανε μεγάλο θέμα όμως. Όχι, όχι. Ακούστε. Η κοστολόγηση, δηλαδή, άμα λες ότι θα αυξήσει 10% τη συντάξη, αυτό είναι 1,3 δις, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι μεγάλο θέμα. Ξέρουμε πόσο είναι η συντάξη, ξέρουμε πόσο είναι το 1,3. Το θέμα είναι όταν τα αθροίζεις όλα αυτά και δεν βγάζει νόημα.
Όταν δηλαδή τα αφήνεις αυτά και κάνει 40, 50, 60, 70, 80 δις και έχεις 10, 15 δις διαθέσιμα. Εμείς έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει 6 δις μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας και 3 δις πρόσθετα που λέμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και τον δείχνουμε συγκεκριμένα. Οι άλλοι παρουσιάζουν κατελάχιστον προγράμματα, τον, όπως και να τα κοστολογήσω, των 45 με 80 δις. Οπότε πώς κάνουμε αυτή τη συζήτηση σαν το πρόβλημα μας να είναι η κοστολόγηση και όχι το πρόβλημα μας είναι ότι ο ένας λέει 9 και ο άλλος 40. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν ήθελα να αγανακτήσετε, βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε... Αγανακτώ γιατί το 9... Πώς να το συζητήσεις αν θα είναι 12. Αγανακτείτε κύριε Σκυλακάκη και είναι, δικαίωμά σας όπως και όλων των υποψηφίων να αγανακτούν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχετε κάνει η ίδια σημαία την κοστολόγηση, μπαίνει η κοστολόγηση. Έχουμε κάνει σημαία το γεγονός ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι η σημαία. Λοιπόν. Και δεν είναι η σημαία το αν η κοστολόγηση είναι 1,1 και 1,3 ή 1,3 ενός συγκεκριμένου μέτρου. Είναι ότι τα νούμερα είναι τάξεις μεγέθους εκτός της πραγματικότητας. Αυτό είναι το πραγματικό θέμα.